μένει οδός, έτσι. Εγώ σας έχω πει ότι κάποτε με πλησίασε μια γερόντισσα εκεί και λέει, θέλω να εξομολογηθώ. Μα εγώ δεν εξομολογώ τους καλογύρους, θα εξομολογήσω καλογριές. Όχι, ναι, ρωτάει, μα εγώ δεν εξομολογώ τους καλογύρους, θα εξομολογήσω καλογριές. Όχι, εγώ θέλω να πω το λογισμό μου, λέει. Πες το λογισμό σου. Αφού είπε και εκείνη τα βάσανά της, γιατί πάντα βάσανα θα σου πει, δεν θα σου πει χαρές. Λέει, είδα σε ένα όραμα ότι πάνω σε ένα βουναλάκι καθόντουσαν οι πατριάρχε Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Και λέω, οι πατριάρχε είσαστε, ναι, λένε. Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Να έρθω κι εγώ εκεί. Έλα, από πού να έρθω. Να, από εκεί. Από τον δρόμο, από τον δρόμο. Δεν βλέπω κανένα δρόμο. Εκεί είναι, ψάξε θα το, να το βρεις. Μα δεν βλέπω δρόμο. Ψάξε, βρε, ευλογημένη, ψάξε, θα το βρεις. Μα αυτός ο δρόμος είναι 15 πόντους, πώς θα περάσω. Όλο αγριοπούρναρα και αγκάθια έχει. Θα σχίσω τα φορέματά μου, θα ματώσω τα πόδια μου. Α, και εμείς από εκεί περάσαμε και ήρθαμε εδώ πάνω. Κλείνοντας εισαγωγικά. Το πράγμα θέλει να πει ότι διαμέσου των θλίψεων, διαμέσου των στενοχωριών, διαμέσου του αίματος ο άνθρωπος θα ανέβει στον ουρανό. Με αμεριμνία, με αδιαφορία και με άνεση, με αυτοκίνητο δεν πάμε στον παράδεισο. Θα δώσεις αίμα να πάρεις πνεύμα. Σωστά, τέλειο.